Τέλεια, πολύ ωραία. Μιας που πήγε τρεις, να ξεκινήσω κι εγώ. Καλησπέρα από μένα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και υγιείς. Ελπίζω να φάγατε όλοι και να είστε πανέτοιμοι. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας. Και ως ομιλήτρια και ως εθελόντρια, αλλά και ως έτσι, ένα μέλος που βλέπω τις παρουσιάσεις των άλλων και είναι όλες καταπληκτικές όσες έχω δει. Σας ευχαριστώ και εσάς που είστε εδώ μετά το φαγητό και αντέχετε και παρακολουθείτε. Ποια είμαι καταρχάς? Είμαι η Μαρία Αναστασία, οι περισσότεροι με φωνάζουν Μαρία. Ένα λεπτάκι. Φαίνομαι κανονικά, έτσι? Ναι, κανονικά. Ωραία, ωραία, γιατί κάτι μου εμφανίστηκε και αγχώθηκα. Συγγνώμη, είμαι η Μαρία Αναστασία, λοιπόν. Είμαι φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο στην Πάτρα, στην Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών, Ηλεκτρονικών, Υπολογιστών και Πληροφορικής. Ελπίζω πως είμαι στο τελευταίο έτος, θα φανεί αυτό. Είμαι επίσης Gold Microsoft Learn Student Ambassador και υπεύθυνη για τα νέα μέλη και τις νέες κοινότητες. Γι' αυτό είμαι και εδώ σήμερα με την κοινότητα αυτή της Microsoft. Και επίσης τα τελευταία 4 χρόνια είμαι δασκάλα ρομποτικής σε παιδιά δημοτικού. Μπορείτε να με ρωτήσετε ανά πάσα στιγμή ό,τι θέλετε. Δυστυχώς δεν έχω πρόσβαση στο chat, αλλά είτε μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο σας, είτε θα βοηθήσει η Δανάη με τις ερωτήσεις. Επίσης, πιστεύω γνωρίζετε πώς καταγράφεται η σημερινή το session αυτό και τα υπόλοιπα, οπότε είναι καλό να το γνωρίζετε και επίσης, αν κάποιος χάσει κάτι, μπορεί να το δει μετά που θα αναρτηθούν όλα ή τα περισσότερα event. Η ιδέα του σημερινού event προέκυψε, η αλήθεια είναι επειδή είμαι μικρή, ας πούμε, σε ηλικία και μικρή στον, τώρα μπαίνω στον χώρο της τεχνολογίας, έχω 5 χρόνια, σκέφτηκα ότι είναι αρκετά δύσκολο όταν μπαίνουμε σε μια καινούργια τεχνολογία, μας φαίνεται δύσκολο, αλλά υπάρχει πολύ υλικό και για διάφορα θέματα για πιο entry level, αλλά υπάρχει και για πολύ εξειδικευμένα ζητήματα. Και έτσι, με όλο αυτό το υλικό, πολλοί μπορεί να χαωθούν, που λέμε. Έτσι, ξεκίνησα να σας πω έτσι λίγο την πορεία μου στο IoT και στο IoT Azure συγκεκριμένα. Και μετά μου ήρθε και μία άλλη ακόμα ιδέα που θα τη δούμε στην επόμενη διαφάνεια. Να σας πω εδώ ότι στα περισσότερα event μιλάω πιο πολύ για το κομμάτι του IoT, αλλά του IoT όσον αφορά την πλακέτα, τους αισθητήρες και όλα αυτά, γιατί έτσι ξεκίνησα κι εγώ και έχω και μεγαλύτερη οικειότητα με αυτό. Αλλά σήμερα θα το πάμε ένα βήμα παρακάτω, θα μιλήσουμε για το Azure. Και σκέφτηκα, επειδή το Azure μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, όπως φαντάζομαι πολλοί από σας τα γνωρίζετε, σκέφτηκα να σας παρουσιάσω πώς το Azure συνδέεται με το IoT. Επίσης, όταν ετοίμαζα την παρουσίαση αυτού του event, είδα εκεί στο LinkedIn ένα post που έλεγε «Μπείτε, κάντε το challenge», τα challenges που έχει το Azure. Είναι για διάφορα θέματα και είναι για 30 μέρες. Έτσι πήγα να δω αν έχει για το IoT και είδα ότι έχει, όντως υπήρχε και για το IoT φυσικά, και έχει 18 modules, αλλά τα 5-6 πρώτα είναι αρκετά entry επίπεδου. Και ούτως ή άλλως είχα σκεφτεί πολλά από αυτά να τα βάλω μέσα στην σημερινή παρουσίαση. Οπότε σκέφτηκα να δούμε παρέα το 1/4 κάπως του challenge αυτού. Και για να σας δώσω και την μετά
την όθηση να το συνεχίσετε και να τελειώσετε αυτό το challenge. Επίσης να πω ότι, όπως σας είπα, έχει 18 modules και αυτά είναι από μισή ώρα μέχρι μία μισή ώρα. Και εμείς θα πούμε τα 4-5 πρώτα. Καταλαβαίνετε βεβαίως ότι δεν θα μπορούσα εγώ σε 45 λεπτά να περάσω όλη αυτή την πληροφορία που είναι σε αυτά τα modules, αλλά στην ουσία θα ήθελα να πω αυτά που βοήθησαν, τις πληροφορίες που βοήθησαν εμένα και τι θεωρώ πιο σημαντικό και πιο to the point. Πολύ μίλησα γι' αυτά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα δούμε. Αρχικά θα ξεκινήσουμε λίγο με τον ορισμό, να δούμε τι είναι IoT. Δεν ξέρω, ίσως κάποιοι δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό. Επειδή είμαι και φοιτήτρια, μπορεί και στο κοινό να έχει κάποιους φοιτητές και θα ήθελα έτσι να είμαι όσο μπορώ πιο κατανοητή. Στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορεί να ξεκινήσει κάποιος να μπαίνει στο χώρο του IoT, τι χρειάζεται. Φυσικά θα συνεχίσουμε με Azure και ειδικότερα το Azure που αφορά το IoT. Θα δούμε κάτι πινακάκια να, στο τέλος να τα ομαδοποιήσουμε, να είμαστε σίγουροι ότι τα καταλάβαμε. Και στο τέλος θα σας δώσω και κάποια resources. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με τον ορισμό. Το IoT ή αλλιώς Internet of Things, ή στα ελληνικά διαδίκτυο των πραγμάτων, αποτελεί το δίκτυο επικοινωνίας πολλών συσκευών, καθώς και κάθε αντικειμένου που ενσωματώνει ηλεκτρονικά μέσα, λογισμικό, αισθητήρες και συνδεσιμότητα σε δίκτυο, ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση και η ανταλλαγή δεδομένων. Απλούστερα, IoT είναι η σύνδεση όλων των ηλεκτρονικών συσκευών μεταξύ τους, δηλαδή σε τοπικό δίκτυο ή με δυνατότητα σύνδεσης στο ίντερνετ. Η έννοια Things τώρα δεν είναι αυστηρά συνδεδεμένη με συγκεκριμένα προϊόντα, με συγκεκριμένα πράγματα. Αναφέρεται σε μια ευρεία ποικιλία συσκευών που βασικό χαρακτηριστικό όλων είναι η σύνδεση μεταξύ τους με σκοπό τη δυνατότητα του χρήστη να τα ελέγχει από υπολογιστή ή από ένα κινητό. Όταν επίσης μιλάμε για IoT, αναφερόμαστε τόσο στην machine-to-machine επικοινωνία, μηχανή με μηχανή, όταν δηλαδή δύο διαφορετικές μηχανές, δύο συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς να χρειάζονται καθόλου ανθρώπινη παρέμβαση, ή human-to-machine communication, όταν ο άνθρωπος καταφέρει και αλληλεπιδρά με τη μηχανή αυτή. Αυτή εδώ κάτω το έχω ξαναπεί σε μια-δυο παρουσιάσεις. Είμαι εγώ που θέλω συνεχώς όλο και περισσότερα πράγματά μου να συνδέονται στο ίντερνετ. Αλλά θα πούμε και σε λίγο και για τις προκλήσεις που μπορεί να έχει αυτό. Γιατί τώρα να ασχοληθούμε με το IoT και γιατί ίσως γίνεται και τόσο ντόρος τελευταία. Αρχικά, μας βοηθάει στην καθημερινότητά μας. Σίγουρα, πιστεύω, και όχι πιστεύω, το έχουμε αποδείξει, μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την έξυπνη σκούπα, μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την αυτόματη οδοντόβουρτσα που μπαίνουμε μετά στην εφαρμογή και βλέπουμε την απόδοση του βουρτσίσματός μας. Αλλά, καμιά φορά, όταν ξεκινάς να αποκτάς τέτοια αντικείμενα, μετά δυσκολεύεσαι να τα αποχωριστείς, γιατί οι ρυθμοί είναι γρήγοροι και όλα αυτά μας βοηθάνε στην καθημερινότητά μας, γιατί προσπαθούμε έτσι να την απλοποιήσουμε όσο μπορούμε. Επίσης όμως, μας βοηθάει και σε δύσκολα projects που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Αυτό πολύ συχνά το συναντάμε και στη ρομποτική, που προτιμάμε να στείλουμε κάποιο ρομπότ το οποίο να πάει, ας πούμε, σε μια περιοχή που έχει γίνει κάποιο σεισμός, που υπάρχει κάποιο αέριο, ας πούμε, που δεν πρέπει να εισπνεύσουμε. Και έτσι, όταν το ρομπότ αυτό ή γενικότερα κάποιος αυτοματισμός συνδέεται με το ίντερνετ για να το βλέπουμε εμείς απομακρυσμένα, αυτό θεωρείται IoT. Οπότε, είναι και αυτός ένας λόγος. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει τα δεδομένα βασικά που παίρνουμε από τα project αυτά που έχουμε με το IoT βοηθάνε, όπως βλέπουμε εδώ και στη διαφάνεια, να αυξηθεί η αποδοτικότητα κάποιου έργου, να μειωθούν τα απορρίμματα και όλα αυτά
γιατί φυσικά είμαστε σε κρίσιμο σημείο με το περιβάλλον, με τη ρήπανση και όλα αυτά, οπότε όπως μπορεί θα βοηθήσει και το IoT και οι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτό και επίσης πολλές φορές μειώνει και το κόστος. Επίσης, λέει εδώ πως γίνονται τα συστήματά μας πιο ασφαλή, πιο secure. Πάλι εδώ μπορεί να πει κάποιος, όπα, τα συνδέεις με το ίντερνετ που υπάρχουν τόσες προκλήσεις και θα γίνουν πιο secure. Βέβαια, αν στα δεδομένα αυτά που παίρνουμε και τα αναλύουμε και βλέπουμε το πώς προχωράει το σύστημά μας, μπορεί και από αυτά να βρούμε κάποιο κενό ασφαλείας, να δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε, με αυτή την έννοια λέμε ότι το IoT βοηθάει και στο να είναι τα συστήματά μας πιο ασφαλή. Που γίνεται τόσος ντόρος τελευταία με το IoT, υπάρχει και μια διαφήμιση, μια-δυο διαφημίσεις από έναν όμιλο μεγάλο της Ελλάδας, που λόγω και του 5G που ήρθε στην Ελλάδα προωθούν πάρα πολύ έτσι, το IoT. Να πούμε ότι βλέπουμε εδώ πως μέχρι το 2025 οι συνδεδεμένες συσκευές στο διαδίκτυο θα φτάνουν τα 31 περίπου τις 31 δισεκατομμύρια συσκευές. Είναι πολύ μεγάλη έκρηξη. Βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο αυξάνονται οι συσκευές που συνδέονται στο ίντερνετ και είναι λογικό, γιατί το IoT πραγματικά μπορούμε να το συναντήσουμε παντού. Από τα ρούχα μας, τα έξυπνα ρολόγια που φοράμε, σε αθλητικά παπούτσια έχει μπει πλέον, ζώνες και όλα αυτά. Στις επιστήμες, στην ιατρική βοηθάει, στη ρομποτική, στη γεωργία πάρα πολύ βοηθάει. Παντού, παντού. Οπότε, γι' αυτό είναι έτσι ένα δυνατό χαρτί και είναι σημαντικό να ξέρουμε τι είναι, να ξέρουμε τις προκλήσεις, να ξέρουμε πώς λειτουργεί και όλα αυτά. Security τώρα, το αναφέρω συνέχεια και θα συνεχίσω να το αναφέρω και στη συνέχεια της ομιλίας αυτής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα δεδομένα που παράγονται να είναι ασφαλή, γιατί τα δεδομένα αυτά πολλές φορές παράγονται από μας. Μπορεί να αφορούν δεδομένα υγείας, δεδομένα, ας πούμε, το ρολόι μου ξέρει πολύ καλύτερα από τους φίλους μου και από τους γονείς μου ίσως, τι κάνω, πού είμαι, αν εκτέθηκα σε κάποιον κίνδυνο από τους παλμούς της καρδιάς μου, δεν θα ήθελα να έχει κάποιος αυτά τα δεδομένα. Οπότε, όταν προσπαθούμε να δούμε τι λύση θα χρησιμοποιήσουμε για το σύστημά μας, πρέπει να ξέρουμε ότι όλα μέσα σε αυτό είναι secure. Γι' αυτό και εδώ μιλάμε για το Microsoft Azure και το προτιμούμε όλοι εμείς φαντάζομαι που είμαστε σήμερα εδώ, γιατί η Microsoft επενδύει περισσότερα από $1 δισεκατομμύριο ετησίως στην έρευνα και στην ανάπτυξη του τομέα της ασφάλειας και απασχολεί περισσότερους από 3.500 επιστήμονες στο κομμάτι της ασφάλειας. Επίσης, έχει και τις περισσότερες πιστοποιήσεις το Azure από οποιοδήποτε άλλο πάροχο cloud, οπότε και αυτός είναι ένας λόγος να το προτιμάμε. Επίσης, είμαι και Learn Ambassador, Microsoft Learn Ambassador. Τι θα προτιμούσα, με αυτό έτσι ξεκίνησα. Οπότε, τώρα μπορεί να έχει απορία κάποιος πώς να ξεκινήσω. Η αλήθεια, όταν αναφερόμαστε στο IoT, αναφερόμαστε σε μια γκάμα από τεχνολογίες, οι οποίες ξεκινάνε από τη δημιουργία, ας πούμε, το σχεδιασμό και τη δημιουργία πλακέτας, το σχεδιασμό και τη δημιουργία ή την αγορά αισθητήρων, τη σύνδεση όλων αυτών, τον προγραμματισμό τους, τη μεταφορά μετά των δεδομένων αυτών στο ίντερνετ και την αξιοποίησή τους. Καταλαβαίνουμε πως είναι πολλά τα ζητήματα και συνήθως όταν ξεκινάμε, πολλές φορές ξεκινάμε να τα κάνουμε όλα, γιατί θέλουμε να φτιάξουμε, ας πούμε, ένα alarm, έναν συναγερμό για το σπίτι μας ή ένα weather, ένα
station καιρού, να μας δείχνει τι καιρό κάνει έξω. Είναι έτσι από τα πρώτα project που φτιάχνουν συνήθως αυτοί που ξεκινάνε. Και αναγκαστικά πρέπει εμείς να αποφασίσουμε ποια πλακέτα θα αγοράσουμε, πώς θα συνδέσουμε τους αισθητήρες, πώς θα τα προγραμματίσουμε, πώς θα ανέβει η πληροφορία μας στο cloud και όλα αυτά. Οπότε κάποιος όταν ξεκινάει μπορεί έτσι να αγχωθεί. Πολύ συχνά λαμβάνω τηλεφωνήματα ότι «Μαρία, θέλω να ξεκινήσω να ασχολούμαι, πες μου τι να αγοράσω» και όλα αυτά. Οπότε θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια πώς δουλεύει λίγο το IoT και μετά θα σας δώσω και μία λίστα έτσι, αγορών. Ωραία, βλέπουμε εδώ πέρα στη διαφάνεια. Ξεκινάνε οι αισθητήρες να λαμβάνουν τα δεδομένα από το περιβάλλον. Βλέπουμε εδώ πέρα έναν αισθητήρα απόστασης. Έχει εδώ ένα πλυντήριο, έχει διάφορους αισθητήρες, δεν δείχνει ακριβώς ποιους χρησιμοποιεί. Οπότε αυτοί οι αισθητήρες λαμβάνουν από το περιβάλλον τις διάφορες πληροφορίες. Έπειτα οι αισθητήρες αυτοί είναι πάνω σε κάποιο PCB, σε κάποια πλακέτα, όπως είναι εδώ το Arduino από ό,τι φαίνεται, η οποία αυτή η πλακέτα την έχουμε προγραμματίσει να λαμβάνει αυτά τα δεδομένα και να τα κάνει κάτι. Το Arduino, όπως και άλλες πλακέτες, δεν διαθέτουν σύνδεση στο ίντερνετ, δεν διαθέτουν κάποιο module, κάποια πλακέτα, κάποιο τσιπάκι, να το πω καλύτερα, που να συνδέεται στο ίντερνετ. Γι' αυτό ή θα πρέπει να τα συνδέσουμε εμείς με κάποιο τρόπο στο ίντερνετ, δηλαδή να αγοράσουμε ένα τέτοιο τσιπάκι, ή ακόμα δεν χρειάζεται να τα συνδέσουμε, με το σκεπτικό ότι μπορεί οι διάφορες πλακέτες που έχουμε μέσα στο σπίτι μας να επικοινωνούν με άλλον τρόπο, να επικοινωνούν με κάποιο άλλο πρωτόκολλο, με Bluetooth, και διάφορα άλλα πρωτόκολλα που μπορεί να μην είναι τόσο γνωστά στο ευρύ κοινό. Πρέπει όμως με κάποιο τρόπο το Arduino και γενικότερα οι πλακέτες που έχουμε διάσπαρτες στο σπίτι μας να επικοινωνούν με το ίντερνετ, να στέλνουν πληροφορία στο ίντερνετ, γιατί μιλάμε για Internet of Things. Έτσι, έχει εκεί στο κέντρο, αν δείτε, του πρώτου μισού αριστερά, έχει ένα Raspberry, είναι το Raspberry Pi, το οποίο θα το δούμε και στη συνέχεια έτσι λίγο. Είναι ένας υπολογιστής πολύ μικρού, είναι πολύ μικρός υπολογιστής, πολύ μικρών διαστάσεων. Και έτσι το Raspberry Pi συνδέεται στο ίντερνετ, εφόσον είναι και υπολογιστής. Οπότε το Raspberry μπορεί να συνδέεται με τις διάφορες πλακέτες, είτε πάλι μέσω Bluetooth, όπως είπα και πριν, είτε να έχουμε βάλει Wi-Fi στις πλακέτες μας ή σε μία από αυτές. Έτσι, το Raspberry λειτουργεί ως πύλη μεταξύ του συστήματός μας και του αυτοματισμού που έχουμε στο σπίτι και του ίντερνετ. Έτσι, όπως βλέπουμε και με το βελάκι, το Raspberry στέλνει την πληροφορία στο Azure και έτσι εμείς μετά μέσω του Azure μπορούμε να δούμε αυτά τα δεδομένα, να τα επεξεργαστούμε και να τα κάνουμε πραγματικά ό,τι θέλουμε. Αν έχει κάποιος κάποια πορεία, μου λέει, γιατί έτσι μιλάω ίσως και λίγο γρήγορα. Οπότε τώρα, πιστεύω είναι αρκετά κατανοητό και από το σχήμα που είδαμε προηγουμένως, τι χρειάζεται για να ξεκινήσει κάποιος. Χρειάζεται μια πλακέτα, τουλάχιστον μια πλακέτα. Είναι εκεί που λέει PCB, το πρώτο πράγμα. Χρειάζεται αισθητήρες για να λαμβάνει από το περιβάλλον τα διάφορα έτσι, ερεθίσματα. Χρειάζεται breadboard και καλώδια για να μπορεί να κάνει δοκιμές πριν πάει στο κομμάτι των κολλήσεων. Συνήθως δουλεύουμε κατά κύριο λόγο με breadboard. Λίγα από αυτά καταλήγουν να γίνονται όντως, ας πούμε, να γίνονται κολλήσεις και αυτά και να καταλήγουν σε κάποιο κομμάτι του σπιτιού. Συνήθως φτιάχνουμε κάτι και το χαλάμε για να φτιάξουμε έτσι κάτι άλλο. Τουλάχιστον μιλάω για το κομμάτι, ας πούμε, των φοιτητών και αυτών που δεν ασχολούνται επαγγελματικά, που βέβαια και στον επαγγελματικό τομέα θα χρειαστεί να κάνει κάποιος πολλές δοκιμές μέχρι να καταλήξει στο τελικό σύστημα.
Χρειαζόμαστε βασική γνώση ηλεκτρονικών, να ξέρουμε πώς να συνδέσουμε τα διάφορα μέλη και όλα αυτά. Βασικές γνώσεις προγραμματισμού για να προγραμματίσουμε το σύστημά μας. Wi-Fi connectivity, να συνδέεται κάπως στο διαδίκτυο. Ένα gateway, server και υπομονή. Τα τρία τελευταία κομμάτια πριν την υπομονή θα τα δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Οπότε προχωράω. Και γιατί θα μου πείτε, γιατί κάνεις τόσο θέμα το Wi-Fi connectivity και τα άλλα τα πέρασες έτσι. Αρχικά τα πέρασα έτσι γιατί, όπως σας είπα, συνήθως οι παρουσιάσεις μου μένω σε αυτά και δεν ήθελα σήμερα να, έτσι να γίνει αυτή η επικάλυψη. Αλλά αυτό το κομμάτι το άφησα γιατί πάρα πολύ συχνά νομίζουμε ότι μιλάμε για IoT, ενώ στην ουσία έχουμε ξεχάσει το θέμα του Wi-Fi, το θέμα του ίντερνετ. Οπότε μιλάμε για αυτοματισμούς. Οπότε γι' αυτό έτσι κράτησα αυτή τη διαφάνεια. Επίσης είχε και το meme και δεν ήθελα να το βγάλω, μου άρεσε. Οπότε, εφόσον έχουμε το Wi-Fi connectivity, περνάμε μετά στο Raspberry, για το οποίο σας μίλησα και στη συνέχεια, προηγουμένως, με συγχωρείτε. Απλώς ήθελα να μείνω λίγο στο gateway, για να έτσι να ξεκαθαρίσω, να τονίσω πως το gateway είναι ένα σύστημα που συνδέει ένα δίκτυο με ένα περισσότερα άλλα δίκτυα. Όπως δηλαδή σας είπα και πριν, υπήρχε ένα τοπικό δίκτυο με πλακέτες που είχαν αισθητήρες. Αυτό ήταν τοπικό δίκτυο, μπορεί να μιλούσαν, όπως σας είπα, με άλλα πρωτόκολλα και όχι με το Wi-Fi. Αλλά βάλαμε το Raspberry για να συνδέσει εκείνο το δίκτυο με το διαδίκτυο, με το ίντερνετ. Οπότε γι' αυτό έτσι το τονίζω. Επίσης, θα σας το δείξω και μετά αυτή την πηγή, αλλά το καλό είναι ότι με το Azure υπάρχει εξομοιωτής του Raspberry στο Azure. Και το λέω αυτό γιατί ενώ υπάρχει, ας πούμε, για το Arduino υπάρχουν πάρα πολλοί εξομοιωτές, θα βρείτε παντού εξομοιωτές στο ίντερνετ. Για το Raspberry δεν υπάρχουν, οπότε είναι πολύ καλό και ότι μπορούμε μέσω του Azure να κάνουμε κάποια εξομοίωση. Γιατί είτε μπορεί να μην έχουμε κάποιο Raspberry, μπορεί να μην το έχουμε μαζί μας, ας πούμε. Οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Πάμε λοιπόν στο Azure, πάμε λοιπόν στο server. Χρειαζόμαστε, όπως καταλάβατε κι εσείς, ένα server, κάπου που θα πηγαίνουν τα δεδομένα μας, κάπου που θα μπορούμε να τα επεξεργαζόμαστε, θα μπορούμε να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε και πραγματικά με το Azure μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Γιατί Azure, όπως σας είπα έτσι και λίγο στην αρχή, γιατί ειδικά με το Azure IoT Central, που θα το δούμε στη συνέχεια, μειώνεται πάρα πολύ η δυσκολία και είναι αρκετά εύκολο σε εμάς να παίξουμε με τα δεδομένα μας. Η κοστολόγηση είναι ανασυσκευή και αυτό βοηθάει πάρα πολύ την τσέπη μας. Το security, όπως σας είχα προειδοποιήσει ότι θα το αναφέρω πάρα πολύ συχνά, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και τέλος το support, τόσο από τη Microsoft ως εταιρεία, από τους εργαζόμενους της, όσο και από το community. Είναι πολύ θετικό ότι το Azure έχει ένα τεράστιο community και έτσι είναι εύκολο για μας να βρούμε τις πληροφορίες που θέλουμε. Εγώ, αλήθεια, όταν όταν ξεκινάω με μια νέα τεχνολογία, ψάχνω ειδικά στην αρχή να ασχοληθώ με κάτι που να έχει μεγάλο community. Γι' αυτό το λόγο ασχολούμαι με το Arduino, γι' αυτό το λόγο ασχολούμαι με το Raspberry, γιατί όταν ξεκινάς πρέπει να νιώθεις ότι θα βρεις πράγματα για αυτό που χρειάζεται, θα βρεις υλικό και όχι στην ουσία να παλεύεις μόνο σου έτσι μέσα στο ίντερνετ να βρεις τα διάφορα. Εδώ σας παρουσιάζω τις λύσεις που είναι έτσι πιο κοντά με το IoT, τις λύσεις του Azure που είναι πιο κοντά με το IoT. Φυσικά κάποιος μπορεί να μετά να ασχοληθεί και με άλλες λύσεις του IoT. Αυτές είναι οι βασικές και αυτές είναι που σας είπα που προτείνονται και στο challenge μέσα, οπότε έμεινα σε αυτές.
Οι δύο πρώτες είναι οι κύριες και οι υπόλοιπες είναι λίγο πιο δευτερεύοντες. Οπότε θα αναλύσουμε τις δύο πρώτες και λίγο, βασικά τις τέσσερις πρώτες τις αναλύσουμε έτσι λίγο πιο πολύ και τα άλλα θα τα δούμε λίγο πιο γρήγορα, ανάλογα βέβαια και με το χρόνο. Ωραία. Τώρα, Azure IoT Hub. Το Azure IoT Hub, ίσως το έχετε ακουστά, είναι μία από τις υπηρεσίες του Azure που μας βοηθάει να συνδέσουμε σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή μας στο ίντερνετ, στο cloud. Και μέσα από το Azure IoT Hub μπορεί κάποιος να βρει διάφορες πληροφορίες, να παρακολουθήσει τα συστήματά του, να φτιάξει τις δικές του custom λύσεις για το πώς θα φαίνονται αυτά που θέλει να φαίνονται from scratch, που λένε και στο χωριό μου. Όπως βλέπουμε και στην εικόνα, επιτρέπει την επικοινωνία, την αμφίδρομη επικοινωνία. Μας παρέχει μια εξαιρετικά ασφαλή και αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ της εφαρμογής και των συσκευών που διαχειρίζεται. Είναι ασφαλές, επεκτάσιμη λύση και αξιόπιστη. Είναι platform as a service λύση. Ενσωματώνεται με πολλές υπηρεσίες του Azure και αυτό πιστεύω ότι είναι, μετά την ασφάλεια, ότι είναι ίσως το δεύτερο σημαντικότερο κομμάτι. Ότι εν τέλει τα δεδομένα μας μετά θα τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έχει προγραμματιζόμενα SDKs για δημοφιλείς γλώσσες όπως είναι η C, η C-Sharp, η Java, η Python. Και επίσης υποστηρίζει πολλαπλά πρωτόκολλα όπως το HTTPS, το MQTT και άλλα. Και στην ουσία το Azure IoT Hub είναι το παν, έτσι, το βασικό για το Azure IoT. Το Azure IoT Central τώρα είναι παρόμοιο με το Azure IoT Hub, με τη διαφορά πως το IoT Central δεν είναι custom λύση. Και αυτή η λύση προσφέρει την επικοινωνία με τις συσκευές, αλλά έχει συγκεκριμένα templates. Βέβαια, αυτό την καθιστά πιο εύκολη λύση. Και στην ουσία, αυτά τα templates, τα έτοιμα, είναι χτισμένα πάνω στο Azure IoT Hub. Τα χαρακτηριστικά του, όπως βλέπουμε και εδώ, επίσης είναι και αυτό μια ασφαλής λύση, επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία. Αυτή η λύση είναι software as a service λύση. Παρέχει συγκεκριμένα templates, όπως σας είπα, και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται λιγότερη τεχνική γνώση. Προτίμησα σε αυτές, ενώ συνήθως έχω εικόνες πιο πολύ στις παρουσιάσεις μου, προτίμησα έτσι να έχω και λογάκια, γιατί θα τις ανεβάσω μετά, ώστε να μπορεί κάποιος, αν έχει μπερδευτεί στη βιβλιογραφία και όλα αυτά, να μπορέσει να ανατρέξει εδώ. Πάμε στο Azure IoT Security. Εδώ έχουμε τρεις λύσεις, το Azure Sphere, το Azure Device Provisioning Service και το Azure Security Center for IoT. Τα δύο πρώτα θα τα δούμε στη συνέχεια, επειδή έχουμε έτσι λίγο πιο πολύ περιεχόμενο. Και το τελευταίο θα ήθελα να πω μόνο ότι δίνει τη δυνατότητα εύκολης προβολής ζητημάτων, ασφαλείας, συστάσεων και γνωστών απειλών. Το λέει και το όνομα έτσι λίγο, να το θυμόμαστε, και έτσι, θυμόμαστε τι κάνει. Απ' την άλλη, το Azure Sphere είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτά που είδαμε μέχρι στιγμής. Είναι μια λύση για τη δημιουργία συσκευών με ψηλή ασφάλεια. Όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, υπάρχει έτσι ένα module πάνω δεξιά. Και όπως βλέπουμε στο κέντρο, αποτελείται από τρία κύρια συστατικά. Την ασφάλεια στο cloud, ένα ασφαλές MCU, Microcontroller Unit, και ένα ασφαλές λειτουργικό σύστημα βασισμένο σε Linux. Το Azure Sphere τώρα είναι ενσωματοποιημένο στην πλατφόρμα του Microsoft Azure, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του. Οπότε αυτό που βλέπουμε εδώ, αλλά αυτό που βλέπουμε και στα περισσότερα, είναι ότι το Azure Sphere συνδέεται με το Azure IoT Central, αλλά συνδέεται και με το Azure IoT Hub.
Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι όλα στην ουσία, σχεδόν όλα τώρα, εξαρτάται γιατί μιλάμε, να μην είμαι έτσι και απόλυτη, μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους. Πάμε στην επόμενη λύση, που είναι και αυτή η security λύση. Η υπηρεσία αυτή είναι μια βοηθητική υπηρεσία για το IoT Hub, στην οποία δεν απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση και επιτρέπει σε εκατομμύρες συσκευές να συνδεθούν με ασφαλή τρόπο. Αυτό το Zero Touch στην ουσία δείχνει ότι δεν χρειάζεται, ότι γίνονται όλα κάπως αυτοματοποιημένα και δεν χρειάζεται να επεξεργαζόμαστε κάθε διαφορετική συσκευή. Πράγμα που είναι πολύ καλό για πολύ μεγάλα συστήματα. Καταλαβαίνετε ότι εγώ, επειδή είμαι φοιτήτρια, αυτό ας πούμε δεν το έχω χρησιμοποιήσει, γιατί δεν έχω εκατομμύρια ή τέλος πάντων ένα μεγάλο μέγεθος, μεγάλο αριθμό από συσκευές. Όμως έχω δει tutorials και είναι πραγματικά πολύ εύκολο και αυτό το εργαλείο. Πάμε στο IoT-Edge, το οποίο είναι και αυτό έτσι ένα μεγάλο κεφάλαιο και πολύ σημαντικό όσον αφορά το IoT Azure. Και στην ουσία είναι και αυτός ένας συνδυασμός υπηρεσίας cloud και της runtime εκτέλεσης που εκτελείται στη συσκευή και βασίζεται και αυτό στο Azure IoT Hub. Η υπηρεσία αυτή προορίζεται για όσους θέλουν στην ουσία να αναλύσουν το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων της συσκευής τοπικά και όχι στο cloud. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε λόγω ζητημάτων δικτύωσης. Ας πούμε, έχουμε κάποιο σύστημά μας κάπου πολύ μακριά που δεν πιάνει καλό, δεν έχει καλή σύνδεση στο ίντερνετ, είτε για άλλα τέλος πάντων προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε κάποιο συγκεκριμένο project. Έτσι μας παρέχει αρκετά, μας επιτρέπει να κάνουμε αρκετά πραγματάκια εδώ. Αλλά αν έχουμε πιάσει το βασικό νόημα ότι στην ουσία επεξεργάζεται πρώτα τα δεδομένα στο module μέσα τοπικά και όχι στο cloud, νομίζω έχουμε πιάσει το νόημα της υπηρεσίας αυτής. Πάμε λίγο να τα δούμε έτσι επιγραμματικά. Αρχικά μας επιτρέπει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο να γίνονται οι τοπικές αλλαγές, όπως είπαμε, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Επειδή μπορεί να τρέξει κάποιες λειτουργίες στη συσκευή, το καλό είναι πως η συσκευή ξοδεύει λιγότερο χρόνο για την επικοινωνία με το cloud. Άλλο χαρακτηριστικό είναι η διαχείριση συσκευών. Παρέχει cloud interface προφανώς και runtime module, τα οποία επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε τις συσκευές μας μέσω του IoT Hub. Υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης με τη χρήση container, τα οποία είναι συμβατά με τον Docker. Υπάρχει επίσης ανάπτυξη με τη χρήση ασφαλούς και πιστοποιημένου υλικού. Για άλλη μια φορά η ασφάλεια μπαίνει στο τραπέζι. Και στην ουσία επιτρέπει την πρόσβαση σε πιστοποιημένο υλικό σε συσκευές Linux ή Windows που υποστηρίζουν container engines. Βοηθάει στη διανομή του φόρτου εργασίας σε AI και σε AI projects, ας το πούμε έτσι. Επιτρέπει να αναπτύξουμε μοντέλα που έχουν κατασκευαστεί και εκπαιδευτεί στο cloud και τα εκτελεί συσκευές. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το AI πάει παρεούλα με το IoT. Θα μας μιλήσει λογικά και η Γεωργία μετά για το AI. Οπότε, σημαντικό ότι καλύπτει και αυτό το κομμάτι το IoT Edge. Μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε γλώσσες όπως η C, C Sharp, η Java, που τις αναφέραμε και πριν. Μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε δεδομένα για τη μείωση του κόστους και για να επιτευχθεί αυτό, οι συσκευές IoT Edge καταγράφουν μεγάλο αριθμό δεδομένων, αλλά συνήθως χρειάζεται ένα μόνο μικρό μέρος αυτών να έχει παραπάνω ανάλυση. Και έτσι το IoT Edge μειώνει το κόστος, επιτρέποντας να στέλνονται μόνο τμήματα δεδομένων που χρειάζονται. Οπότε στην ουσία γλιτώνουμε την επεξεργασία όλου του πακέτου των δεδομένων και επεξεργαζόμαστε και διαχειριζόμαστε μόνο αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
Επίσης, σίγουρα υπάρχει αξιόπιστη λειτουργία στη λειτουργία εκτός σύνδεσης. Εφόσον μιλάμε για μια λύση η οποία επιτρέπει την λειτουργία εκτός σύνδεσης, δεν θα μπορούσε αυτό να λείπει από το IoT Edge. Παροχή ασφάλειας, βεβαίως, αφού βασίζεται στο IoT Hub, έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι μόνο οι σωστές συσκευές μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και όχι να γίνει έτσι κάποια άλλη συσκευή να μπει ενδιάμεσα. Και επίσης μπορεί να προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια ενσωματώνοντας το Azure Security Center, που είπαμε ότι είναι πολύ καλό αυτό το παιχνίδι μεταξύ των Azure τεχνολογιών. Χρησιμοποιεί το που βλέπουμε εδώ ως gateway και μπορούμε να υπάρχει διαθεσιμότητα λειτουργικών μονάδων τρίτων. Μπορούμε στο Azure Marketplace να στην ουσία να χρησιμοποιήσουμε κάτι που το έχει φτιάξει κάποιος άλλος. Πρέπει λίγο να τρέξω. Ναι, Μαρία, έχεις άλλα 10 λεπτάκια. Τέλεια, ναι. Αυτά τα είπαμε, απλώς είχα ξεχάσει να αλλάξω διαφάνεια. Ωραία, ένα λεπτάκι να δούμε πού είμαστε. Έχει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά. Πιστεύω έγινε κατανοητό το module, το runtime και το cloud interface. Όσον αφορά την ανάλυση δεδομένων, υπάρχουν αυτές οι τρεις λύσεις. Η πρώτη λύση στην ουσία, στην πρώτη λύση μπορούμε να δούμε τα δεδομένα μας και το καλό είναι ότι μπορούμε να βρούμε και λάθη στα δεδομένα επειδή τα βλέπουμε οπτικά στην ουσία. Η δεύτερη λύση είναι κάτι σαν το Google Maps που ξέρουμε όλοι. Στην ουσία μπορούμε να βρούμε βελτιστή διαδρομή και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για λύσεις που χρειαζόμαστε στην ουσία να βλέπουμε το χάρτη και όλα αυτά. Και το Digital Twins είναι η τελευταία λύση, νομίζω, που έχουμε. Και στην ουσία είναι για την δημιουργία γραφημάτων και μοντέλων. Αυτό το κομμάτι ούτως ή άλλως είχα σκοπό να μην το αναλύσω πολύ, γιατί είναι λίγο πιο προχωρημένο. Και στην ουσία, εδώ μας λέει ότι υποστηρίζει το IoT Hub τις τεχνολογίες C, .NET, Java, Node.js, Python, iOS και μας διευκολύνει με διάφορους τρόπους που πιστεύω δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε. Έχουμε αυτά τα πινακάκια. Στην ουσία, εδώ είναι οι λύσεις πάνω κάπως σε τι αναφέρονται και από κάτω οι πωλήσεις, θα πω, δεν υπάρχει αυτή η λέξη, αλλά ναι. Αυτές που έχω υπογραμμισμένες είναι οι κύριοι, αυτές που συνδέονται πάρα πολύ με το IoT. Αυτές που δεν έχω υπογραμμισμένες είναι γιατί είναι στην ουσία λύσεις οι οποίες απλώς τις παντρέψαμε με το IoT, δεν είναι κατά βάση για το IoT. Και επίσης στη διαφάνεια αυτή υπάρχουν όλες οι λύσεις και με μία-δύο λέξεις εξηγώ πώς την λειτουργικότητά τους, ας πούμε. Στο IoT Hub έχω και ένα αστεράκι, επειδή νομίζω είναι ο βασιλιάς του IoT στο Azure. Και στην ουσία όλα αυτά που είπαμε σε αυτό το ίσως 20 λεπτό που ασχολούμαστε με το Azure φαίνονται σε αυτό το πινακάκι πολύ περιεκτικά, αλλά το έχω εδώ πιο πολύ για το μετά του event, γιατί δεν υπάρχει χρόνος να το αναλύσουμε. Τώρα θα ήθελα να σας πω ένα μπράβο, γιατί ολοκληρώσαμε τις τέσσερις, στην ουσία τις πέντε, γιατί η πρώτη ενότητα είναι πολύ, πολύ εισαγωγική. Οπότε αναλύσαμε κάπως το 1/4 αυτού του challenge, οπότε σας κάνω και εσάς, έτσι, σας προσκαλώ και σας προκαλώ να το κάνετε κι εσείς. Και στη συνέχεια του challenge αυτού σας έχω εδώ κάποια κεφάλαια που έχει αυτό το challenge, για να καταλάβετε, να πάρετε έτσι όσο εγώ μιλάω μία γεύση με το τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στο IoT. Και αυτά όλα είναι αυτά που έχει το challenge. Βέβαια, μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα.
και όλα αυτά εδώ πέρα, έχει automate, έχει διάφορα. Και παρακάτω, νομίζω αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια του για το challenge. Βλέπουμε Power BI, βλέπουμε πολλά πραγματάκια. Να σας πω κάποια resources. Το Microsoft Learn έχει πάρα πολλά πράγματα για το Azure φυσικά. Το GitHub έχει για οτιδήποτε. Το Adafruit, το Sparkful και το Instructables έχει πάρα πολλά για makers project, για Arduino, για κατασκευές. Σας τα προτείνω. Και εκείνο στη μέση είναι το καινούριο μου blog. Δεν έχει ακόμα tutorials, έχει μόνο κάποιες ομιλίες που έχω κάνει, έχει κάποια welcome. Αλλά είναι η πρώτη μέρα που το κάνω έτσι launch, οπότε θα ήταν χαρά μου αν το επισκεφτείτε, να μου πείτε, να μου δώσετε κάποιο feedback. Και αν θέλει κάποιος να το επισκέπτεται για να βλέπει έτσι tutorials για Arduino, Raspberry, Azure, αλλά και για εκπαιδευτική έτσι ρομποτική. Επειδή όπως σας είπα είμαι και δασκάλα ρομποτικής, βασικά αυτήν την διαφάνεια είχα αποφασίσει ότι θα την έβγαζα, αλλά κατάλαβα σε κάποιο event μου ότι για κάποιο λόγο έχει πάρα πολύ πέραση. Οπότε αν είστε, αν κάνετε κι εσείς μαθήματα, αν έχετε παιδιά, θα τους αρέσει πάρα πολύ το Make Code της Microsoft. Έχει simulators από διάφορα έτσι, από διάφορες πλατφόρμες, οπότε μπορείτε να το τσεκάρετε. Επίσης, αυτό που έχω το SourceForge, έχει διάφορους simulators. Το βρήκα σε μια έρευνα τυχαία. Δεν το είχα ακούσει από αλλού. Βέβαια, με ενημέρωσαν οι λίγο μεγαλύτεροι ότι ήταν λίγο πιο παλιά γνωστό. Έχει πάρα πολλούς simulators μέσα. Μπορείτε να το τσεκάρετε. Και το Raspberry Pi Azure IoT Online Simulator, που είναι μέσω της Azure και είναι πολύ καλό που μπορούμε μέσω της Azure να έχουμε έναν simulator για το Raspberry. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις. Φαντάζομαι πως όχι. Με την έννοια ότι... Υπάρχει κάτι στο chat αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ναι. Να αναφέρω εδώ ότι μπορείτε να με βρείτε στο LinkedIn, στο Twitter και στο blog. Με χαρά θα απαντήσω όσο μπορώ και όσο γνωρίζω ό,τι θέλετε. Στο Twitter ανεβάζω έτσι και σχετικά με IoT θεματάκια, όχι μόνο για Azure, αλλά γενικότερα, οπότε έτσι παίζουν ωραία προτζεκτάκια που βρίσκω. Και να αναφέρω εδώ ότι εδώ μπορείτε να στο QR code αυτό να βρείτε το badge αυτό για το, στην ουσία του ότι παρακολουθήσατε το event το σημερινό, οπότε δεν ξέρω αν προλάβατε να το κάνετε, να το φωτογραφίσετε. Πιστεύω το κάνατε ένα screenshot όσοι θέλατε. Κλείνοντας, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που με παρακολουθήσατε, γενικότερα στους εθελοντές και στην Οργανωτική Επιτροπή. Συνεχίζει η Γεωργία με AI, φαντάζομαι, δεν μπορώ να δω αυτή τη στιγμή. Ναι, με computer vision. Οπότε βγάζω την κοινοποίηση της οθόνης μου. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Και θα σας στείλω στο chat ένα λεπτάκι, μιας που έχω ένα λεπτό κυριολεκτικά. Θα σας στείλω 3 από τα links που αναφέρθηκαν εδώ. Αν θες μπορείς να βάλεις το βίντεο να παίζει, δεν με ενοχλεί. Ναι, τώρα το ανεβάζω. Σας βάζω το βίντεο του challenge, το challenge, το website μου και το make code.